Και να περάσουμε στο πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχει να κάνει με την ανισότητα των φύλων. Σήμερα θα μάθουμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά την ισότητα των μισθών. Τι γίνεται αυτό από την Επιτροπή Ισότητας Φύλου, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ώστε έτσι να καταληθεί το φαινόμενο αυτό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Άνδρη Σάβα, η οποία είναι λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Κυρία Σάβα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε έτσι για την πρόσκληση. Να πούμε ότι είχαμε καλέσει την κυρία Ιωσήφινα, όμως επειδή προέκυψε ένα πρόβλημα υγείας της, θα μας ενημερώσει για όλα αυτά η κυρία Σάβα. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με το πρώτο μας, με την πρώτη μας ερώτηση, κυρία Σάβα, όπου σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής Ισότητας στην Κύπρο, το ποσοστό ανισομισθίας φτάνει στο 10,4%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 16%. Είναι έτσι ένας πολύ καλός αριθμός, μπορούμε να πούμε, σχετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει γενικά πρόοδος όλα αυτά τα χρόνια? Ακριβώς, υπάρχει μια πρόοδος. Θα λέγαμε ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα τελευταία καταγεγραμμένα που είναι για το 2018, το χάσμα αμοιβών στην Κύπρο μειώθηκε στο 10,4% από το 13,7% που ήταν το 2017. Και σε σχέση με 14,9% το 2013. Θα λέγαμε ότι έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο. Αν δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι η Κύπρος από το 2010, που τότε είχε υψηλότερο ποσοστό στο χάσμα αμοιβών από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή από το 2016 βρίσκεται στην 9η θέση και είναι ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό αυτή τη στιγμή. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει μειωθεί και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 14%. Αντί στο 16% που αναφέραμε? Ναι. Πολύ όμορφα. Κυρία Σάβα, θα ήταν έτσι ενδιαφέρον να μας πείτε, σύμφωνα με τα στοιχεία, για κάθε 100 ευρώ που αμείβεται ένας άνδρας, η γυναίκα αμείβεται στα 84 ευρώ. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι διαφορές? Λοιπόν, είναι αυτό που έχουμε πει, η ανισομισθία. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά. Εν τούτης όμως παρατηρούνται φαινόμενα όπως το φαινόμενο της γυάλινης οροφής και του κολλώδες πατώματος, τα οποία συνεχίζουν να εμποδίζουν την επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών. Αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας είναι στελεχωμένη από ικανότατες και μορφωμένες γυναίκες. Δυστυχώς όμως διαπιστώνεται ότι η αξία τους υποτιμάται όσον αφορά την άνοδό τους σε διευθυντικές θέσεις. Και υπάρχουν περισσότεροι άντρες σε ιεραρχικά ψηλότερες θέσεις, ακόμη και σε τομείς που αριθμητικά είναι λιγότεροι. Και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα στερεότυπα για το ρόλο αλλά και τη θέση της γυναίκας συνεχίζουν στην κοινωνία να λειτουργούν ως εμπόδια για την ανέλυξη των γυναικών. Επίσης, οι γυναίκες, όπως έχουμε πει, υπάρχει αυτό το χάσμα αμοιβών στο 10,4%, γιατί βρίσκονται και συγκεντρωμένες σε ένα περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων που κατεξοχήν χαρακτηρίζονται ως γυναικεία επαγγέλματα, τα οποία είναι πιο χαμηλότερα αμοιβόμενα. Και θα δούμε ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Έχουμε σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες κατάρτισης και ανέλυξης και απουσιάζουν όντως από τις διευθυντικές θέσεις.
Δηλαδή, κυρία Σάβα, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι και η παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί τομείς οι οποίοι συμβάλλουν και στην ανεργία. Αυτό πλήττει την οικονομία. Οι γυναίκες μπορεί να γίνονται και δέκτης των άσεμνων επιθέσεων. Οπότε, αυτό είναι ακόμα ένας καταλυτικός παράγοντας ώστε να συντελέσει στην ανεργία. Όμως είναι λυπηρό το ότι εν έτη 2021 βασιζόμαστε ακόμη σε αυτά τα στερεότυπα. Είναι θέμα ικανοτήτων το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν οι γυναίκες και άντρες έχουν ίσες ευκαιρίες μόρφωσης. Ενώ και μια γυναίκα μπορεί να σταθεί εισάξια σε μια διευθυντική θέση. Πάντοτε. Απλά οι γυναίκες καλούνται να εκπληρώσουν και άλλους ρόλους. Δεν είναι μόνο ο ρόλος. Δηλαδή, οι γυναίκες θα πρέπει πρώτα να συμφιλιώσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Οι γυναίκες έχουν πολλαπλούς ρόλους. Είναι μητέρες, είναι σύζυγοι, είναι εργαζόμενες, είναι παιδιά, δηλαδή έχουν να φροντίσουν τους ίδιους τους γονείς τους κάποιες φορές. Και όντως, ναι, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες κατάρτισης και ανέλυξης. Γι' αυτό και ίσως να αποσιάζουν και από τις θέσεις. Αν καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή, τότε ναι και οι γυναίκες θα μπορούν να βγουν μπροστά, είτε είναι στην πολιτική, είτε είναι είναι στις διευθυντικές θέσεις. Ικανότατες και μορφωμένες γυναίκες υπάρχουν, όπως υπάρχουν και ικανότατοι και μορφωμένοι άντρες. Κυρία Σαββά, ως προς αυτό το κομμάτι, οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν, έχουν όλο το φόρτο στο σπίτι, με τα παιδιά, έχουν αυτές τις έξτρα ευθύνες που μόλις αναφέρατε, οι οποίες πρέπει κανονικά να είναι εισάξια μοιρασμένες με τους συζύγους. Ως προς αυτό, εσείς προβαίνετε σε κάποιες ενέργειες ούτως ώστε να υπάρχει έτσι ένα πιο φιλικό περιβάλλον, ώστε να βοηθηθούν οι γυναίκες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στους τομείς αυτούς. Έχετε εννοώ κάνει κάποιες δράσεις ως προς το να βοηθηθούν? Κοιτάξτε, ως Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας, προωθούμε δράσεις και προγράμματα, διαφωτιστικές εκστρατείες, οι οποίες πάντοτε έχουν στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση περισσότερων γυναικών στην πολιτική και στο πολιτικό και το κοινωνικό γίγνεσθε. Σίγουρα πρέπει να εκπαρθούν περισσότερα μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, περισσότερες δομές στήριξης στις γυναίκες, για να μπορέσει, όπως έχω πει, και η γυναίκα να μετέχει ισότιμα. Και εμείς, μέσω του και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχουμε το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης αυτή τη στιγμή 2019-2023, το οποίο είναι ένα σημαντικό εργαλείο προς την προώθηση της ισότητας των φύλων. Μέσα σε αυτό το Εθνικό Σχέδιο έχουμε πάρα πολλές δράσεις, προγράμματα και διαφωτιστικές εκστρατείες προς αυτό το σκοπό. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχει 7 στόχους προτεραιότητας και πρώτη φορά έχουμε εντάξει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι θα βοηθήσει έτσι στα πιο ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, κυρία Σάββα, σωστά? Σωστά, που χαρακτηρίζονται ως ανδρικά επαγγέλματα. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τη δράση αυτή? Ακριβώς. Να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 500.000 νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στον τομέα της τεχνολογίας. Ενώ με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι δυστυχώς οι Ευρωπαίες γυναίκες ενδέχεται να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Και με βάση αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε από την Κομισιόν, η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα θα μπορούσε να δημιουργήσει και αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ωστόσο, προκύπτει από αυτά τα στοιχεία ότι μόνο το 24,9% του συνόλου των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνουν πτυχία σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία.
Έτσι, μετά από πρωτοβουλία και της Επιτρόπου Ισότητας, στην εκπόνηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, έχει ενταχθεί ο 7ος στόχος, που όπως έχω πει είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Και μέσα από αυτό υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις και προγράμματα επιμόρφωσης των γυναικών στις τεχνολογίες. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τους άλλους 6 στόχους. Βέβαια. Οι άλλοι 6 στόχοι είναι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και η πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Γιατί, όπως ξέρετε, η Κύπρος με κυρωτικό νόμο το 2017 έχει επικυρώσει αυτή την πολύ σημαντική σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Ο δεύτερος στόχος είναι η ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψης αποφάσεων. Ο εξυγχρονισμός και η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, γιατί βλέπουμε ότι και το ίδιο μας το νομοθετικό πλαίσιο κάποιες φορές κρατεί τις γυναίκες πίσω, η ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων, η επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας, και είναι εδώ που έχουμε μπει για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, και η εξάλληψη των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων, που δυστυχώς, όπως έχετε δει και εσείς, εν έτη 2021 συνεχίζουν να πλήττουν τις γυναίκες. Εφόσον υπάρχει ανισομιστία και όλη έτσι, αυτή η δεν συμπεριφορά, είναι... αντιλαμβάνεστε ότι ναι, εν έτη 2021 ακόμη υπάρχει. Ακριβώς, και δεν έχουμε ανισότητα μόνο στο θέμα μισθών. Γενικά υπάρχουν και άλλες ανισότητες σε άλλους τομείς στην Κύπρο, όπως είναι η πολιτική, για παράδειγμα. Σε αυτό το στάδιο, κυρία Σάβα, θεωρείτε ότι έχει γίνει έτσι κάποια πρόοδος, σημειώθηκε κάποια πρόοδος, θεωρείτε δηλαδή ακόμη ότι η γυναίκα στην πολιτική δεν έχει τη θέση που έπρεπε να έχει? Ακριβώς έτσι. Δυστυχώς, η απάντηση στο ερώτημα σας είναι ότι όχι, δεν είναι ικανοποιητική η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Και τα αποτελέσματα τα έχουμε δει. Στην Ευρωβουλή δεν έχουμε καμία γυναίκα εκπρόσωπο της Κύπρου. Στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, από τις 56 θέσεις, μόνο 12 γυναίκες έχουν πάρει θέση. Άρα, πώς μπορεί να είναι ικανοποιητικό επίπεδο η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική όταν απουσιάζει το 50% του πληθυσμού? Και φαίνεται εδώ ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων που τις αφορούν και αυτές, με αποτέλεσμα να παίρνονται αποφάσεις χωρίς αυτές. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εσείς κινείστε για κάποια έτσι εξομάλυνση αυτής της κατάστασης? Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ή συναντήσεις? Συμμετέχουμε, το γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας εκπροσωπεί την Κύπρο σε αρκετές επιτροπές ισότητας στην Ευρώπη. Συμμετέχουμε στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας, το οποίο εδρεύει στη Λιθουανία, και είμαστε στο Φόρουμ των Εμπειρογνωμόνων, όπου εκεί συζητούνται αυτές οι πολιτικές. Παίρνουμε πάρα πολύ καλές πρακτικές και τις προσπαθούμε και τις ενσωματώνουμε στις δικές μας νομοθεσίες. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι νομοθεσίες μας εξυγχρονίζονται και έχουν ψηφιστεί πάρα πολλά νομοθετήματα βάσει των ευρωπαϊκών συστάσεων και οδηγιών. Αλλά σίγουρα, όπως ξέρετε και εσείς, οι νόμοι από μόνοι τους δεν μπορούν να φέρουν την πλήρη ισότητα. Χρειάζονται μέτρα, δράσεις, προγράμματα, καλλιέργεια κουλτούρας ισότητας, για να μπορέσουμε να έχουμε και τη γυναίκα να μετέχει ισότιμα. Μάλιστα, ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Σε επίπεδο Ευρώπης γίνονται αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα καταληκτικά, κυρία Σάβα, να μας πείτε, επειδή είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, έτσι εσείς ως λειτουργός, ως μέλος της Επιτροπής, θα θέλαμε να μας πείτε γενικότερα στην Κύπρο αυτό πώς θα μπορούσε αλλιώς να εξαλειφθεί. Δηλαδή, είναι και θέμα κουλτούρας.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Θα πρέπει όλοι μαζί να κατανοήσουμε ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι γυναικείο ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά την γυναίκα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και θα πρέπει όλοι μαζί, κοινωνική εταίροι, η πολιτεία, οι φορείς ισότητας, τα πολιτικά κόμματα, θα πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση για την προαγωγή της ισότητας, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ισότητας. Και εγώ θα έλεγα ότι το α και το ω σε αυτή την προσπάθεια είναι η παιδεία, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση. Για να καταπολεμήσουμε εκείνα τα στερεότυπα, εκείνες τις κοινωνικές προκαταλήψεις, και να προωθήσουμε όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορεί και η γυναίκα να συμμετέχει ισότιμα και ισόρροπα. Να έχουμε μια ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Που και συγκριτικά, κυρία Σάβα, να ανατρέξουμε 50 χρόνια πριν στη θέση που είχε η γυναίκα, η οποία έτσι ήταν πολύ χαμηλά, αναλογικά και συγκριτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα προόδου. Αν δούμε και τα τελευταία στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, το ΕΓΕ, η Κύπρος είναι από το 2004 που έχουμε ενταχθεί στην οικογένεια της Ευρώπης, έχουμε κάνει σχεδόν τα μεγαλύτερα βήματα στην ισότητα, όπου ανέρχονται περίπου στις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 55,6, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Και έχουμε κάνει 10 ποσοστιαίες μονάδες πρόοδο. Άρα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και έχουμε πρόοδο μπροστά μας, αλλά αυτό είναι που λέτε. Και εδώ είμαστε έτσι να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, συλλογική προσπάθεια, να εξαλειφθεί και να έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα. Κυρία Σάβα, μεγάλος ο ρόλος ο δικός σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.